Πολλέ δουλειέ ε, που μπορεί να κάνει κάποιο μετά τι σπουδέ του, όχι απλώ δεν είναι απαραίτητο το διδακτορικό αλλά ε, είναι και κάτι το αρνητικό. Εγώ δηλαδή ε, δεν θα προσλάβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει ότι πιθανώ να είναι κάποιο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει απαραίτητο όρεξη για δουλειά. Η θέση που εξέφρασε κατά τη διάρκεια συνέντευξή του Αλέξη Πατέλη, διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, για του κατόχου διδακτορικών και την εξέβρεση εργασία, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση τη εξωματική αντιπολίτευση. Οι αντιλήψει και οι πολιτικέ τη δεξιά είναι αυτέ που θέργεψαν στο παρελθόν τον brain drain και αναβιώνουν τώρα με τον πιο επίσημο τρόπο από τον σύμβουλο του κυρίου Μητσοτάκη και την κυβέρνηση των δίθεν αρίστων. Ο Αλέξ Πατέλη, με ανάρτησή του στο Facebook, ανασκεύασε τη δήλωσή του, χαρακτηρίζοντά την ατυχή. Ζητώ συγγνώμη για τη διατύπωσή μου σε συνέντευξη που παραχώρησα. Ήταν ατυχή και λάθο, ακόμη και για κάποιον που δεν είναι πολιτικό. Στην συζήτηση αναφερόμουν φυσικά σε συμβουλέ για καριέρα στο τραπεζικό τομέα. Ω μάνατζερ παλαιότερα ήμουν υπεύθυνο για αρκετέ προσλήψει. Έχω ζήσει από κοντά τι διαδικασίε και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσει κανεί και να πείσει για τι ικανότητέ του. Την ίδια ώρα, μια τοποθέτηση τη Έφη Αχτιόγκλου για τη διαχείριση τη πανδημία σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την αντίδραση τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τη κυβερνητική εκπροσώπου. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουμε ως πρώτο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη να δράσουμε ώστε αυτές οι μετατοπίσεις, αυτές οι ρογμές ας το πω έτσι, που υπήρξαν στην Ευρώπη λόγω της πανδημίας να μπορέσουν να οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη Ουσιαστικότερη πολιτική αλλαγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει το κόμμα που τρέφεται από την ιδεολειψία που θέλει την κρίση ευκαιρία όχι προ το καλύτερο, αλλά προ το διχαστικότερο. Γι' αυτό και η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία, όπω ομολόγησε η κυρία Αχτσιόγλου, συμπυκνώνοντα τη συνολική στάση που επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπονομεύοντα την εθνική προσπάθεια και καταστροφολογώντα εν μέσω πανδημία. Η ΕΦΙΑ Αχτσιόγλου, απαντώντα την κυβερνητική εκπρόσωπο, έκανε λόγο για προπαγάνδα τη Νέα Δημοκρατία, που έχει ως στόχο να λογοκρίνει την αξιωματική αντιπολιτεύση.